Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο λόγος λοιπόν που ήθελα να μιλήσουμε σήμερα κυρίως έχει να κάνει με την επάνωδο σε μια κατάσταση περιορισμών. Φυσικά πάντοτε σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας από την Άνοιξη μέχρι τώρα έχουμε διαρκώς εφαρμογή διάφορα υγειονομικά μέτρα, όμως ξαναμπήκαμε σε μια κατάσταση άμεσων περιορισμών στην μετακίνηση, στον συγχρονισμό κτλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματά μας τα άμεσα, για την καθημερινότητα. Μας. Βρισκόμαστε εδώ και αρκετούς μήνες στη δίνη αυτής της κατάστασης που είναι πρωτόγνωρη ειδικά για μας το δυτικό κόσμο και δοκιμάζει τα όρια της κοινωνίας, της πολιτικής, της οικονομίας, δοκιμάζει όμως και τα όρια της δημοκρατίας και της συνταγματικής τάξης, θα λέγατε. Ασφαλώς. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τίθενται ζητήματα και υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος σχετικά με τη συνταγματικότητα των μέτρων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται διαρκώς και να λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητά τους και μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως ιδίως η ένταση και η προσωρινότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε μια δημοκρατία, σε ένα κράτος δικαίου, ο διάλογος και η κριτική και η αναζήτηση των δικαιωμάτων όλων μας είναι προϋπόθεση για να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και βέβαια, το να αμφισβητήσει κανείς σήμερα το γενικό lockdown, το οποίο είναι μια πολιτική απόφαση με εξαιρετικά επώδυνες συνέπειες για την οικονομία, για την κοινωνία και για όλους μας, θα ήταν ίσως ένας πλεονασμός. Από την άλλη πλευρά όμως, το να έχουμε μια συζήτηση και ένα προβληματισμό για επιμέρους μέτρα, για ειδικότερες εκφάνσεις αυτών των καθολικών απαγορεύσεων, θεωρώ ότι είναι και χρήσιμο και αναγκαίο. Είχαμε, επειδή αναφερθήκατε και σε άλλες χώρες, είχαμε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, και μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις με αφορμή το πρώτο lockdown. Εδώ έχουμε μια απόφαση για το δεύτερο lockdown που επιβλήθηκε πριν από 12 μέρες περίπου στη Γερμανία και έρχεται σε μια πρώτη του αντίδραση το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Και λέει ότι με αφορμή μια προσφυγή ιδιοκτήτη εστιατορίου, ότι είναι θεμητή η απαγόρευση λειτουργίας αυτού του εστιατορίου, αλλά βάζει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λέει προφανώς ότι η δημόσια υγεία και η προστασία όλων μας είναι μια προτεραιότητα. Από την άλλη πλευρά όμως λέει και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα, πέρα από την προσωρινότητα που ήδη ανέφερα, αναφέρεται και στη σημασία που έχει η αποζημίωση των επιχειρηματιών από το κράτος. Και λαμβάνοντας υπόψη εκεί, στη Γερμανία, ότι οι αποζημιώσεις είναι αρκετά υψηλές, ανέρχονται σε ένα ποσοστό περίπου 75% των κερδών που είχαν πραγματοποιήσει αυτές οι επιχειρήσεις το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν ένα χρόνο, τον αντίστοιχο μήνα δηλαδή, τους δίνουν μια πολύ καλή αποζημίωση. Αυτό το θεωρεί επίσης προϋπόθεση και θεωρεί βέβαια ότι τηρείται αυτή η προϋπόθεση στη Γερμανία. Το ερωτηματικό βέβαια είναι αν αντίστοιχες αποζημιώσεις είναι επαρκείς στη χώρα μας. Εκτιμώ πως όσοι έχουν σήμερα τα πράγματα δεν είναι επαρκείς για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και έχουν επιχειρήσεις στην εστίαση ή στο λιανικό εμπόριο, τα πράγματα είναι δύσκολα και εάν εξεταζόταν με τα κριτήρια που έβαλε το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο η αντισταγματικότητα αυτών των περιορισμών, ενδεχομένως να απαιτούσε ένα δικαστήριο που θα είχε το θάρρος να πει ότι χρειάζονται υψηλότερες αποζημιώσεις για αυτές τις κατηγορίες των επιχειρηματιών. Οι περιορισμοί που μας επιβάλλονται στη μετακίνηση, στη συνάθρηση, στην καθημερινή ζωή, σε συνδυασμό φυσικά και με όλες τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην οικονομική δραστηριότητα, είναι λογικό ότι δημιουργούν δυσφορία. Παραβιάζονται τα δικαιώματά μας ή είναι υποχρέωσή μας να συμβιβαζόμαστε αδιαμαρτύρητα με όλες αυτές τις ρυθμίσεις? Όχι. Δεν είναι υποχρέωσή μας να συμβιβαζόμαστε αδιαμαρτύρητα, όμως δεν έχουμε και τη δυνατότητα να μην τηρήσουμε τα μέτρα, ειδικά όταν είναι τόσο σοβαρά και όταν επηρεάζεται η υγεία όλων μας. Αυτό που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε είναι αφενός να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Η ελευθερία του λόγου και της κριτικής είναι προϋπόθεση σε ένα δημοκρατικό κράτος. Το να επιβληθεί οποιασδήποτε μορφής έμεση ή άμεση απαγόρευση της κριτικής είναι αδιανόητο κατά τη γνώμη μου σε μια πλουραλιστική δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε φυσικά τη δυνατότητα και το δικαίωμα να προσφύγουμε όσοι θεωρούμε ότι επιμέρους συγκεκριμένα δικαιώματά μας θίγονται, να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι μπορούμε να αντιδράσουμε
διαφωνώντας με αποφάσεις και να μην τηρήσουμε τα μέτρα. Ξαναλέω, θα ασκήσουμε κριτική, θα προσφύγουμε στην αρμόδια δικαστική εξουσία που έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αν κάποια μέτρα, κάποιοι περιορισμοί είναι αντισυνταγματικοί, αλλά δεν μπορούμε να αυτοδικήσουμε, αν θέλετε. Άρα λοιπόν αυτό που συχνά ακούμε από κάποιους, ελπίζω όλο διαρκώς και λιγότερο συμπολίτες, ότι δεν φοράω μάσκα και είναι δικαίωμά μου, είναι εκτός πραγματικότητας. Όχι, όχι μόνο δεν είναι δικαίωμα να μην φορέσει τη μάσκα, αυτή μια θα έλεγα εντελώς αλόγιστη επιλογή, αλλά είναι και ποινικό αδίκημα. Διότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία άλλων ανθρώπων. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι αρνούνται να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους αυτού του ιού. Ο ιός αυτός πράγματι έχει μια πολύ υψηλή επικινδυνότητα, μεταδοτικότητα και θνησιμότητα. Είναι κάτι υπαρκτό. Η θεωρή συνωμοσίας είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι άλλο να αρνούμαστε την ύπαρξη του ιού και άλλο να ασκούμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πανδημίας ή να αμφισβητούμε ενδεχομένως την αντισταματικότητα κάποιων ειδικότερων μέτρων, θεωρώντας ότι θα μπορούσαν να είναι πιο ήπια ή θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν πληρούνται, όπως να υπάρχει, ανέφερα νωρίτερα με αφορμή την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, να μην υπάρχουν επαρκείς αποζημιώσεις για τους θυγόμενους από το γενικό lockdown. Μπορούμε λοιπόν συνολικά να πούμε σε ένα γενικό πλαίσιο, εάν το lockdown, όλο αυτό το περιοριστικό πλαίσιο βρίσκεται εντός ή εκτός συνταγματικού πλαισίου. Έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Νομίζω ότι το γενικό lockdown, αυτή η καθολική απαγόρευση, που προφανώς δεν έχουμε δει τα απόλυτα όρια της, ίσως υπάρχει ένας ακόμα μεγαλύτερος περιορισμός που μπορεί να δούμε σε κάποιες περιοχές της χώρας στο επόμενο διάστημα. Αυτό το γενικό lockdown πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση όταν όλες οι ισοδύναμες λειτουργικές παρεμβάσεις έχουν αποτύχει. Η αναγκαιότητα λοιπόν αυτού του lockdown είναι και κάτι που αφορά τη συνταγματική μας τάξη. Από την άλλη πλευρά όμως, ακόμα και όταν βλέπουμε ειδικούς όπως ο Ηλίας Μόσιαλος να λέει είμαι αντίθετος σε ένα lockdown εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης του συστήματος υγείας, αυτό που βλέπουμε σήμερα και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να το διαπιστώσει, είναι ότι βρισκόμαστε πράγματι μπροστά σε ένα κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος υγείας. Βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα με τα στοιχεία σήμερα Κυριακή για τις ΜΕΘ που γεμίζουν σιγά σιγά και όλα αυτά προφανώς συνιστούν μια ακραία κατάσταση που καθιστούν και το lockdown αναγκαίο. Ξαναλέω όμως, ειδικότερα μέτρα έχουμε τη δυνατότητα να αναζητήσουμε τη λήψη τους με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ζητούμενο είναι να μην φτάσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη, στο σημείο να γίνουμε Ιταλία, να γίνουμε Μπέργαμο, να βρεθούν οι γιατροί της πρώτης γραμμής μπροστά σε κρίσιμα νομικά και ηθικά διλήμματα, δηλαδή να χρειαστεί να επιλέξουν αν θα σώσουν τη ζωή ενός ανθρώπου έναντι ενός άλλου, εξαιτίας της έλλειψης κλινών, εξαιτίας της έλλειψης των αναγκαίων υγειονομικών υλικών. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια υπάρχουν κριτήρια με τα οποία θα λάβουν αυτή την απόφαση, αλλά θα είναι κάτι τραγικό και απευκταίο. Έχει επισημανθεί σε όλη αυτή στη διάρκεια όλων αυτών των μηνών που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, έχει επισημανθεί ότι πολύ συχνά όλες αυτές οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνουν μια θεσμική μορφή μέσα από τη χρήση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή έξω κοινοβουλευτικών νομοθετικών λύσεων, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη διαβούλευση ή μια φυσιολογική κοινοβουλευτική διαδικασία. Απ' την άλλη φυσικά και η κυβέρνηση επικαλείται το επίγον της κατάστασης και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων. Πάνω σε αυτό το θέμα τι μπορούμε να πούμε? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πρώτα απ' όλα ότι η χρήση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου μπορεί να γίνει μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες συνθήκες. Είδαμε στο παρελθόν και από διαφορετικές κυβερνήσεις να κάνουν κατάχρηση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και στην περίπτωση της πανδημίας είδαμε ορισμένες ρυθμίσεις να εισάγονται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, παρότι δεν ήταν κάτι τόσο επίγον που δεν μπορούσε να συζητηθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί με ένα τυπικό νόμο. Αγαπούν γενικά οι κυβερνήσεις τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε πολλές περιπτώσεις
χρησιμεύουν σε μια κυβέρνηση για να αποφύγει το διάλογο, για να επισπεύσει τις διαδικασίες. Θα ήθελα όμως εδώ να πω ότι στην περίπτωση της πανδημίας πράγματι έχουμε μια συνθήκη η οποία αναγκάζει πολλές φορές να ληφθούν μέτρα αμέσως. Όταν βλέπει κανείς ξαφνικά τα κρούσματα και τους θανάτους αλλά και τις κλίνες να μειώνονται, τους θανάτους να αυξάνονται, όλα αυτά τα δεδομένα που ζούμε χρειάζονται αποφάσεις γρήγορες. Χρειάζονται αποφάσεις που μπορεί να περιβληθούν τον τύπο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Το ζητούμενο είναι, ξαναλέω, να μην γίνεται κατάχρηση αυτής της δυνατότητας και πράγματι να αξιοποιείται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου όταν κάτι είναι εξαιρετικά επίγον. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει και μια, το εχέγγυο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, δηλαδή θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της μεθύστερης, ας πούμε, εξέτασης αυτών των πράξεων από το κοινοβουλευτικό σώμα. Εννοείται. Θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική λειτουργία, έστω και με τους περιορισμούς της πανδημίας. Έτσι δεν εννοείται, εννοείται. Προφανώς έρχονται για κύρωση οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, εντός τριών μηνών, εν πάση περιπτώσει, και προφανώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι προϋπόθεση σε κάθε δημοκρατία. Είναι προχθεσινή μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τονίζει ότι σε αρκετές κυβερνήσεις της Ευρώπης είδαμε να υπάρχουν πρακτικές οι οποίες ήταν αντίθετες στο δημοκρατικό κράτος δικαίου. Και τονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ εύστοχα, τον κάνει και άλλοι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ότι αυτές οι πρακτικές πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει τα κοινοβούλια να αποτελούν και σε αυτές τις συνθήκες ένα βήμα, ένα πρώτο βήμα, αν θέλετε, διαλόγου για όλα τα επίμαχα ζητήματα, και πρέπει και η δικαιοσύνη να κινείται και να κινείται γρήγορα, όπως είδαμε και στη Γερμανία να κινείται σε χρόνο αστραπιαίο, θα έλεγα. Θα πρέπει και στην Ελλάδα, που έχουμε μια παράδοση βραδιπορία στη δικαιοσύνη μας, να υπάρχει δυνατότητα να αποφαίνονται τα δικαστήρια επί των προσφυγών που αφορούν ειδικότερα, ξαναλέω, ζητήματα περιορισμών. Έχουμε και το παράδειγμα της Ουγγαρίας που ουσιαστικά, νομίζω, με την επίφαση της πανδημίας έχει γίνει μια αναστολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στην πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι. Είδαμε στην Ουγγαρία μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί ήδη πριν την πανδημία και περιόριζαν το κράτος δικαίου και τις ελευθερίες των πολιτών αλλά και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να επιτείνονται με την πανδημία. Το πρόβλημα της Ουγγαρίας δεν ξεκίνησε με την πανδημία. Ξεκίνησε από μια εκλεγμένη, βέβαια, δημοκρατικά κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό Ορμπάν, αλλά με την πανδημία είδαμε αυτά τα πράγματα να γίνονται ακραία. Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω ιδίως τον τρόπο με τον οποίο καταστέλλεται στην Ουγγαρία η κριτική απέναντι στα μέτρα. Θεωρώ ότι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία σε συνθήκες πανδημίας είναι αν υπάρχουν περιορισμοί έμεση, ξαναλέω, ή άμεση ως προς την δυνατότητα άσκησης κριτικής και ελευθερίας του λόγου. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει κριτική το τελευταίο διάστημα και από μέλη της ίδιας της κυβέρνησης για πράξεις ή παραλήψεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Το θεωρώ υγεία στη δημοκρατία μας. Και το γεγονός ότι μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή, να ασκούμε κριτική, να επισημαίνουμε προβλήματα, να βλέπουμε ότι ενδεχομένως κάποια επιμέρους θέματα θα προκαλούσαν συνταγματικά ερωτηματικά, είναι ένα δείγμα πάρα πολύ σημαντικό για το αν λειτουργεί η δημοκρατία ή όχι. Πηγαίνοντας σε ένα κάπως πιο μακροσκοπικό επίπεδο, βλέπουμε ότι σε αντίθεση με τις χώρες του δυτικού κόσμου, χώρες της Ανατολικής Ασίας, η Κίνα για παράδειγμα από όπου ξεκίνησε η πανδημία, η Κορέα κλπ, έχουν σε μεγάλο βαθμό ελέγξει τη διασπορά. Ενώ επίσης βλέπουμε και τις άνισες επιπτώσεις που έχει η πανδημία σε ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικά και εισοδηματικά στρώματα. Είμαστε τελικά όλοι εξίσου ανίσχυοι μπροστά στο φάσμα της αρρώστιας ή τέτοια πολιτισμικά και ταξικά δεδομένα έχουν καθοριστική σημασία? Κοιτάξτε, είναι προφανές νομίζω ότι κάποιες χώρες, για να πιάσω το πρώτο σας ερώτημα, είναι δύο ερωτήματα σε ένα. Είναι δύο σε ένα, ναι, είναι δύο σε ένα. Και τα δύο πάρα πολύ σημαντικά. Για να πάρω το πρώτο. Υπάρχουν χώρες με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές αντιλήψεις για τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας και της οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ταϊβάν, όπως είναι όμως και φιλελεύθερες δημοκρατίες όπως η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία, που ακολούθησαν ένα άλλο μοντέλο. Ένα μοντέλο στο οποίο δεν φτάσανε στο γενικό lockdown που ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες, όπως και η Ελλάδα, στην Ευρώπη. Πώς το κατάφεραν? Το κατάφεραν γιατί είχαν, αν θέλετε, και μια δημόσια διοίκηση η οποία μπορούσε πολύ καλύτερα να
εφαρμόσει μέτρα διαρκών ελέγχων, μέτρα πρόληψης, μέτρα δημόσιας υγείας, μέτρα ιχνηλάτησης. Στην Κίνα βέβαια είδαμε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουν και τη μορφή παραβίασης συγκεκριμένων δικαιωμάτων, ιδιωτικότητας, προσωπικών δεδομένων κτλ. Αυτό δεν έγινε όμως στην Αυστραλία και την Ιταλία. Είχαμε εντατικούς ελέγχους. Είχαμε μία άλλη αντίδραση ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας και πέτυχε αυτό. Δεν φτάσανε, ξαναλέω, στις γενικές απαγορεύσεις που φτάσαμε στην Ευρώπη. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος ερώτησης για τις ενισότητες. Ναι, όλοι μεν φαινέται ότι πληττόμαστε με τον ίδιο τρόπο από την πανδημία, όλοι είμαστε εκτεθειμένοι εξίσου, όλοι κινδυνεύουμε να νοσήσουμε, κανείς δεν ξέρει αν θα είναι ασυμπτωματικός ή πού θα φτάσει η νόσος στην περίπτωσή του, ανεξάρτητα από ταξικούς ή άλλους προσδιορισμούς. Από την άλλη πλευρά όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και έχει αποδειχθεί πλέον και με συγκεκριμένες μετρήσεις ότι εκείνοι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο ως προς τις συνθήκες διαβίωσης είναι εκείνοι οι οποίοι είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι, είναι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην ανεργία, εκείνοι οι οποίοι ζουν σε περιορισμένους χώρους, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, εκείνοι που εργάζονταν σε άτυπες μορφές εργασίας, όλοι αυτοί προφανώς πλήττονται πολύ χειρότερα και γι' αυτό ακριβώς έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχύονται από την πολιτεία, να λειτουργεί ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, όχι μόνο με επιδόματα, αλλά από μια σειρά από παρεμβάσεις, διότι αλλιώς η κοινωνική συνοχή διαταράσσεται, οι ανισότητες διευρύνονται, τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού επίσης, και υπάρχει ένας κίνδυνος μιας αντίδρασης, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα τις δημοκρατίες. Και μια και σας έχουμε μαζί μας, ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα το οποίο είναι, αφορά μια διαχρονική συζήτηση στην Ελλάδα και έχει να κάνει με την μη ύπαρξη ενός συνταγματικού δικαστηρίου. Επειδή αναφερθήκαμε στο παράδειγμα του πολύ ισχυρού συνταγματικού δικαστηρίου της Γερμανίας, είναι μια έλλειψη τελικά αυτή του δικού μας συστήματος. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η Γερμανία που έχει συνταγματικό δικαστήριο. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν συνταγματικό δικαστήριο. Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία. Σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια. Και έχει γίνει και στην Ελλάδα παλιότερα μια εντατική συζήτηση για το αν θα έπρεπε να ιδρυθεί και εδώ ή να μείνουμε στο παραδοσιακό μοντέλο του λεγόμενου διάχυτου ελέγχου με τα περισσότερα δικαστήρια που ασκούν, τα ανώτατα δικαστήρια, έναν έλεγχο συνταγματικότητας. Η προσωπική μου εκτίμηση όσο περνάνε τα χρόνια κλείνει υπέρ της ίδρυσης ενός συνταγματικού δικαστηρίου. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν έχει νόημα να το συζητάμε σήμερα. Χάθηκε η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο παρότι είχαν γίνει προτάσεις. Όπως χάθηκε και το 2001 αυτή η ευκαιρία, παρότι τότε, έχει σημασία να το πούμε αυτό, στην αναθεώρηση του 2001 είχαμε φτάσει πολύ κοντά. Τα δύο μεγάλα κόμματα τότε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συμφωνούσαν στην ίδρυση. Ποιος είναι ο λόγος που δεν φτάσαμε εκεί? Υπάρχει ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου που στο πίσω μέρος του κεφαλιού του έχει ότι ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσλειτουργίες στην εκτελεστική διαδικασία ένα τέτοιο δικαστήριο? Δεν είναι απλό να φτιάξει ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο θα έχει το κύρος, την αξιοπιστία, τη σύνθεση που θα επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του. Είναι πράγματι ένα τόλμημα το οποίο για να πετύχει χρειάζεται πολλές εγγύησεις. Και πράγματι στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη δικαστική παράδοση. Το αν θα γίνει και πώς θα γίνει αυτό το βήμα μένει να το συζητήσουμε ξανά όταν θα υπάρχει πάλι ευκαιρία μιας αναθεώρησης σε μερικά χρόνια. Αλλά αν κρίνουμε από την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν τα δικαστήρια στη χώρα μας σε σχετικά ζητήματα όπως αυτά συνταγματικότητας επιμέρους μέτρων, φοβάμαι πως η βραδυπορία είναι ένας από τους λόγους που θα πρέπει να μας βάλει στη συζήτηση για ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι πρόσφατα το Μάιο κυκλοφόρησε ένα δικό σας βιβλίο από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Πανδημία, βιοπολιτική και δικαιώματα, ο κόσμος μετά τον COVID-19», στο οποίο βιβλίο αναφέρεστε σε όλα αυτά και σε πολύ περισσότερα φυσικά από αυτά που συζητήσαμε και κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην εποχή μετά. Πιστεύετε ότι πραγματικά ότι θα αφήσει αποτύπωμα αυτή η εποχή στο μέλλον? Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό το έγραψα και σας ευχαριστώ που το αναφέρετε μέσα στις συνθήκες του πρώτου lockdown.
που προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο κόσμος ο οποίος γεννιέται μέσα από την πανδημία και θα προκύψει μετά την πανδημία είναι ένας νέος κόσμος. Είναι όμως ένας κόσμος στον οποίο συντίθεται πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήδη είχαν αρχίσει να γεννιόνται προηγουμένως. Είχε αρχίσει να γεννιέται μια μορφή, αν θέλετε, τηλεργασίας, ήταν κάτι υπαρκτό, είχε αρχίσει να γεννιέται μια ιχνή λάτιση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικών στιγμών, η άρση της ιδιωτικότητας τα τελευταία χρόνια με τα νέα τεχνολογικά μέσα. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σιγά σιγά προχωρούσαν. Η πανδημία λειτουργήσε ως καταλύτης και ως επιταχυντής αυτής της νέας πραγματικότητας, η οποία, ξαναλέω, είχε βρει το δρόμο της και με την πανδημία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για την έλευση του, ιδίως όμως να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε απέναντι στις αρνητικές του όψεις. Και κάποιες από τις αρνητικές του όψεις αφορούν τα ατομικά δικαιώματα, αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα, αφορούν την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Κύριε Κοντιάδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον σε καλύτερες συνθήκες. Με χαρά, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας, καλή Κυριακή.